Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο, σε ένα νέο βίντεο. Θα παίξουμε σήμερα το Escapist 2. Είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Έχω παίξει παλιότερα το Prison Architect, το οποίο χτίζει φυλακή, και μετά είχα παίξει που την τραπετεύσαμε. Θα έχω link στην περιγραφή για να το δείτε. Και θα δοκιμάσουμε το Escapist 2. Δεν είχα παίξει το 1 ποτέ. Και ξεκινάμε τη φυλακή, το Center Perks 2. Πάμε new game. Λοιπόν, για ξεκινάμε εδώ στη φυλακή, επιλέγοντας έναν παίχτη με τον οποίο θα παίξουμε την αποστολή. Ας πούμε, θα διαλέξουμε τον Γυαλάκια για να κάνουμε τον Clive, για να είμαστε λίγο πιο ύπουλοι, για να μην φαινόμαστε ότι είμαστε πολύ κακοποιοί και να μπορέσουμε να γλιτώσουμε έτσι. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο Central Perks 2. Ξεκινά να γίνετε άνθρωποι από εδώ πέρα, λέει, ξέρω εγώ. Να γίνετε... Υπάρχει το roll call. Αν δεν είσαι στο roll call, θα κλειδώσουν όλα τα κοιλιά της φυλακής. Δίνουμε πάρα πολύ καλή τροφή για ενέργεια και δύναμη. Κάθε φορά που θα πάει κάποιος να τραπετεύσει, θα το λέμε στο control room. Βλέπω εδώ υπάρχουν πράγματα. Διάβασε βιβλία για να ανεβάσει την ξυπνάδα σου. Βεβαίως. Εδώ είναι τα βιβλία, μου τα έδειξε. Χρησιμοποίησε το γυμναστήριο, λέει, για να μεγαλώσεις τη δύναμή σου και την ταχύτητά σου. Και κέρδισε μερικά λεφτά κάνοντας δουλειές στη φυλακή. Ένα από αυτά τα δωμάτια θα είναι για σένα, να μένεις μέσα. Βεβαίως, αυτό ήθελα πάντα, να μείνω σε ένα κελί της φυλακής. Και όσο είμαστε εδώ πέρα, λέει, θα υπάρχει ένα συνεργείο να γράφει ντοκιμαντέρ για τη φυλακή μας. Μην τους διακόψεις. Βεβαίως. Λοιπόν, ξεκινάμε. Αυτό είναι το δωμάτιό μου. Να το υπάρχει κάτι εδώ μέσα. Έχουμε ξεκινάμε με κάποια πράγματα. Το παιχνίδι αυτό έχει crafting system. Κραφτάρουμε πράγματα. Λέει ότι είμαι άνεργος, δεν έχω λεφτά, έχει στατιστικά. Και θα τα δούμε όλα. Πάμε για roll call καταρχήν. Είναι κάτι σαν την αναφορά που κάνουμε στο στρατό. Που πηγαίνεις και γίνονται, μετράμε παρουσίες. Τάδε όνομα, παρόν. Και θα μετρηθούν, νομίζω, εφόσον έχουμε έρθει εδώ πέρα, δεν χρειάζεται να περιμένουμε. Μπορώ να κάνω μια βολτίτσα και να πάω στα κάτω-κάτω κελιά. Όπου κάποιος είναι εδώ πέρα. Στα κάτω-κάτω κελιά να δούμε τι μπορούμε να κλέψουμε. Π.χ. αυτά μας χρειάζονται ίσως. Μια κοκακολίτσα, τη χρειαζόμαστε. Τέλεια. Και όσοι όλοι παίρνουν παρουσίες, εγώ μπορώ να κλέβω τα κελιά των άλλων. Οπ, τι κάνεις εδώ πέρα, λέει, Clive. Α, και με άφησε. Έτσι απλά. Duct tape, το θέλω. Μια σφουγγαρίστρα, εννοείται πως τη θέλω. Και, λογικά τώρα θα είναι η ώρα για breakfast. Πρωινό. Λοιπόν, πάμε πρώτη-πρώτη. Θα πάρουμε ένα δίσκο. Τέλεια. Θα κάτσω εδώ να φάω ήρεμος. Έρχονται και όλοι οι άλλοι. Ω, πλακώνονται. Λοιπόν, όσοι είμαστε εδώ, αυτοί με τα θαυμαστικά βοηθάνε να παίρνεις quest. Είχε αυτό που ζήτησε κάτι για 25, οκ. Okay. Πήγαινε το αυτό, λέει, στον Τάδε, στον Φίφς, ο οποίος δεν ξέρω που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Να δούμε και τα υπόλοιπα. Όχι, δεν θέλω να κάτσω, θέλω να μιλήσω και στους υπόλοιπους. Να πάρω από όλους ένα quest για να μαζέψουμε λεφτά. Quest και εδώ. Ωραία, και ξεκινάω σιγά σιγά να κάνω τα quest. Πρέπει να μιλήσω σε αυτόν. Ωραία. Ήδη πήραμε τα πρώτα μας λεφτά. Αν πατήσουμε... Να μπούμε εδώ πέρα. Έχω 25 coins. Λοιπόν, επόμενο... Να πάμε στον Fifth πράγματα. Να ο Fifth. Ωραία, δώσαμε και σε αυτόν πράγματα. Τσακ μαμ. Κάνουμε κατευθείαν business. Πήγαμε στην φυλακή να γίνουμε άνθρωποι και κατευθείαν αρχίζουμε και κάνουμε διακινήσεις πραγμάτων. Οκ, okay, κάνε κάτι, λέει, στο πρωινό να γίνει της τρελής. Οκ, okay, δεν το ξέρω αυτό. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα. Accept. Δώσε αυτή τη ζάχαρη, λέει, στον Φούντζο. Πού είναι ο Φούντζο, να το, εδώ πέρα είναι. Φούντζο, έλα να πάρεις τη ζάχαρη. Ευχαριστώ πολύ. Και τι πουλάς εσύ, πουλάς εδώ πέρα, βλέπω και γαμώ τα εργαλεία. Θα έπαιρνε αυτή εδώ τη λίμα. Ωραία, γι' αυτό παίρνουμε λεφτά από τα quest και πάμε και τα δίνουμε στον... Όχι, αυτοί εδώ πλακώνονται. Λοιπόν, όταν πεθάνει ένας από τους δύο, θα πάω να κλέψω ό,τι έχουν στα πράγματά τους. Οπ, θα πέσει αυτός εκεί. Να τη δει εγώ. Δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτά.
Ωραία, έπεσε κάτω. Και μπορώ να πάρω από πάνω του. Α, αυτά εδώ τις οδές. Οκ. Στον ελεύθερο χρόνο μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν χρειάζεται να είσαι κάπου συγκεκριμένα. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα πω στο κελί μου για να κρύψω τα πράγματα που πήρα. Το κελί μου είναι αυτό εδώ. Πρέπει να συνηθίσω το που μένω. Και υπάρχει το φανερό σημείο και υπάρχει και ένα κρυφό σημείο κάτω από το ράφι που θα κρύβουμε πράγματα που είναι παράνομα. Όπως αυτό εδώ, το duct tape. Αυτό πρέπει να κρυφτεί επίσης. Και τα καρφιά. Τα υπόλοιπα δεν μας πειράζει να τα έχουμε πάνω μας. Υπάρχει μια κάλτσα. Οκ. Προς το παρόν πάμε πάνω όσο έχει ελεύθερο χρόνο να κάνουμε λίγο γυμναστική. Να δυναμώσουμε. Ή να διαβάσουμε για να γίνουμε πιο έξυπνοι. Μάλλον θα διαβάσω. Λοιπόν, μπαίνω εδώ πέρα. Για να διαβάσεις απλά το μόνο που έχεις να πατήσεις είναι το ε και να είσαι ανάμεσα στα δύο αυτά ώστε να αρχίσει να ανεβαίνει 30, 31, 32. Και όσο πιο πολύ έχεις πάει το intellect σου, τόσο πιο πολλές συνταγές μπορείς να κραφτάρεις. Όσο εγώ διαβάζω, κατεβαίνει το. Βλέπετε, έχω μια καρδιά κάτω-κάτω που είναι στα 100, είναι η ζωή μου αυτή και το 31 είναι το stamina. Όσο διαβάζω, πέφτει το stamina μου. Lunch time, ώρα να φάμε. Τρόποι για να φύγουμε από μια φυλακή νομίζω είναι απλοί τρόποι. Όπως να σκάψουμε τούνελ, να κόψουμε φράχτες και δεν ξέρω τι άλλα μπορεί να γίνουν που δεν τα πιάνει η φαντασία μου. Ας πάμε να φάμε τώρα όσο είναι ευκαιρία. Να πάρουμε το δίσκο και να κάτσουμε στο αγαπημένο μας μέρος. Δεν στέκομαι άλλο εδώ, υπάρχει job time, πρέπει να πάμε να κάνουμε το job. Να βρούμε δουλειά. Το job time είναι εδώ μέσα. Οκ, μπαίνω εδώ. Δεν χρειάζεται να κάνω κάτι. Και εδώ νομίζω είναι οι δουλειές. Κάποιος άλλος έχει δουλειές εδώ μέσα. Κάθε δουλειά είναι από κάποιον. Για να πιάσουμε τις δουλειές θα περιμένουμε να ανοίξει μια θέση. Να, αυτός εδώ δουλεύει ας πούμε και βάφει πράγματα. Ανοίγουμε και το desk. Τι παίζει εδώ μέσα? Ω! Ω, όλα αυτά τα θέλουμε. Αφήνω κάποια. Ωραία, έχω τη λίμα μαζί μου. Η λίμα χρειάζεται. Και σαν πρώτη μέρα θα κοιτάξω να γίνω έξυπνο στη φυλακή και μετά θα αρχίσουμε να είμαστε και πιο δυνατοί. Ενώ όλοι δουλεύουν, εμείς ασχολιόμαστε με την εξυπνάδα μας. Είμαστε πολύ διαβαστεροί, έχουμε τα γυαλιά εντωμεταξύ και είμαστε τέρμα καμουφλαρισμένοι. Ωραία, μας τελείωσε το stamina. Δεν μπορώ να κάνω κάτι τώρα. Ελπίζω με το job time. Exercise time. Hey! Δεν έχω άλλο stamina για να κάνω exercise. Ας κάνουμε μπάνιο. Ωραία. Γυμνούλιδες. Κάνουμε μπάνιο με ολόσωμο μαγιό άσπρο εδώ μεταξύ. Εκτός και αν είναι η φανέλα μας και τη βρέχουμε, δεν ξέρω γιατί. Ωραία, ανέβηκε το στάμινά μας. Αν λέγεται στάμινα εδώ μεταξύ. Η αντοχή μας παίζει να είναι. Τώρα με τον μπανάκι χαλαρώσαμε λίγο και ήρθαμε φρέσκοι να ξεκινήσουμε. Ω, εδώ πλακώνονται εδώ μεταξύ πάλι. Έχει μείνει τίποτα ελεύθερο. Εδώ πέρα είναι ελεύθερο. Λοιπόν, QE. Για να ανέβει το strength, η δύναμή μας. 32. Κάθε φορά πέφτει το μέχρι και το stamina, βλέπετε, 78 πήγε. Εγώ κάνω λίγο ακόμα, είναι ώρα για μπάνιο η αλήθεια είναι, αλλά θέλω να κάνω όσο και πολύ μπορώ. Θα πάω και στο μπάνιο μου, να μην βιαζόμαστε. Να πάρω άλλο ένα. Ωραία, και μπορώ να φύγω. Αυτοί εδώ που έχουν πέσει κάτω μπορώ να τους κλέψω πράγματα. Ω, οι νοσοκόμες. Φεύγω. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Πάμε τώρα στις ντουζιέρες. Υπάρχει μια ντουζιέρα εδώ ελεύθερη. Ξανακάνουμε μπάνιο δεύτερη φορά μετά τη γυμναστική μας, υδρώσαμε. Όπου κάποιος εδώ κάνει πράγματα. Ωραία, εσύ έχεις να πεις κάτι την ώρα που κάνεις μπάνιο. Ω, 100. Κάνει τον Τζόρνταν να χάσει λέει τη δουλειά του. Ποιος είναι ο Τζόρνταν? Α, είναι εδώ πέρα. Ωραία. Την αυριανή μέρα από την ώρα που θα έχει δουλειά εμείς θα τον σπάσουμε στο ξύλο. Και δεν θα μπορέσει να κάνει τη δουλειά του και θα τη χάσει. Νομίζω αυτός είναι ένας ωραίος τρόπος να χάσει τη δουλειά του κάποιος. Dinner time. Ωραία για φαγητό λοιπόν. Όσο γίνεται φαγητό εγώ καλό είναι να... Τσακ, παρευρέθηκα, δεν θα φάω καν. Και πάμε στο κελί μου να αποθηκεύσω τα πράγματα που θέλω. Ωραία, τι θα κρύψουμε καταρχήν? Πρέπει να κρύψω αυτό. Πρέπει να κρύψω αυτό. Και πάμε λίγο στο crafting. Να δούμε, πρέπει να φτιάξω καταρχήν πού είναι? Ένα bed dummy. Το οποίο είναι κούκλα στην ουσία. Μισό λεπτό, θα μπούμε εδώ μέσα. Παίρνουμε τα πράγματά του, τα μαξιλάρια του και αυτά. Πάμε να κλέψουμε και ενός άλλου. Τα μαξιλάρια. Όχι, δεν θέλω να κοιμηθώ. Του πήρα... Νομίζω πήρα λάθος πράγμα. Ναι. Χρειαζόμαστε δύο μαξιλάρια.
Ωραία, του πέταξα κάτω τα σεντόνια. Δεν ξέρω ποιος τα έκανε αυτά. Και πήραμε το μαξιλάρι. Τώρα εγώ αυτό που έχω να κάνω είναι να έρθω και να φτιάξω ένα bed dummy. Κραφτάρουμε αυτό. Και κοιτάξτε να δείτε, εδώ είναι το κελί μου. Όχι, δεν θέλω να κοιμηθώ. Θέλω να βάλω το bed dummy. Ωραία, εδώ βλέπετε τώρα υπάρχει ένα ανθρωπάκι. Θα νομίζει ο κόσμος ότι κοιμάμαι εκεί πέρα. Τα βράδια που θα κάνουμε ύπουλες δουλειές. Τι μπορώ να φτιάξω, ένα ρόπαλο ας πούμε μπορούμε να φτιάξουμε. Αλλά και ψαλίδια μπορούμε να κάνουμε. Α, μπορώ να φτιάξω ένα ψαλίδι. Ναι, craft. Ωραία, το ψαλίδι θα μας φανεί χρήσιμο. Θα μπορούσα να κάνω το ψαλίδι. Α, χρειαζόμαστε ακόμα μια λίμα και ένα duct tape. Για να κάνουμε το ψαλίδι καλύτερο. Αλλά χρειαζόμαστε και 50 intellect. Οπότε αφήνουμε το ψαλίδι κρυμμένο εδώ μέσα. Να το duct tape. Ωραία, πάμε να φτιάξουμε ένα ρόπαλο για να μπορέσουμε να δείρουμε τον Jordan και να χάσει τη δουλειά του. Περνάμε από εδώ, υπάρχει εδώ τύπος, να προσέχει, ο άλλος σκουπίζει το κελί του. Εγώ έρχομαι να κάνω τις παγκαποντιές μου. Κρύψε το μέταλλο, κρύψε και αυτό, λάθος έκανα. Για κράφτερε το baseball, ραβδί σου. Ωραία, τώρα έχω το baseball εδώ πέρα. Ας κρύψουμε και τη σφουγγαρίστρα, δεν τη χρειαζόμαστε πλέον. Δεν ξέρω αν τη χρειαζόμαστε γενικότερα. Για να πάμε εδώ. Πήρα αυτό εδώ. Μπορώ να το χρησιμοποιήσω, νομίζω, για να καλύψω τον κελιόν μου, να μην μπορούν να βλέπουν μέσα. Λοιπόν, ας πούμε πάω να πάρω και αυτού εδώ τυπά. Ούψ, συγγνώμη, ο φρουρός δεν είδα τίποτα. Καλά, η φρουρή είναι. Λοιπόν, βάζω εδώ ό,τι μπορώ. Βλέπετε, καλύπτω με τις κουβέρτες των άλλων το κελί μου, να μην βλέπει κανένας μέσα τι γίνεται. Το κελί μου γενικά θα γίνει φρούριο. Μπορεί να βάλω κι άλλο. Ωραία. Roll call. Okay. Θεωρώ ότι αυτό δεν χρειάζεται, το αφήνουμε κάτω. Λοιπόν, ήρθα στο roll call. Στο roll call συνήθως λένε το ποιους θα ελέγξουν το βράδυ οι φρουροί. Εγώ μπορώ να φύγω από το roll call πλέον. Και καλό θα ήταν να κρυφτώ κάπου, γιατί με το roll call θα πάμε για ύπνο. Είναι βραδινή αναφορά αυτή η συγκεκριμένη. Όπου δεν ξέρω αν θα μπορέσω να είμαι ας πούμε εδώ. Αν μπαίνουν φρουροί. Όχι, πρέπει να είναι αυτή το βράδυ ίσως. Ναι, το βράδυ που θα έρθει ας πούμε, εγώ θα ξεκινήσω να κάνω γυμναστική κρυφά. Λοιπόν, θα κάθομαι εδώ πέρα και θα έχω το νου μου μήπως έρθει κάποιος φρουρός. Δεν θέλω να χάνουμε χρόνο επειδή κοιμόμαστε. Ωραία. Είμαι στον πάνω όροφο, όλοι κάνουνε. Του Jordan λέει. Ποιος είμαι εγώ, πώς λέγομαι. Δεν ξέρω πώς λέγομαι. Clive. Okay, δεν θα ψάξουν εμένα. Φρουρός. Δεν πρέπει να με δουν, παιδιά. Να με δουν θα γίνει χαμός. Αυτή τη στιγμή υποτίθεται πρέπει να γυρίσουμε όλοι στα κελιά μας. Ωραία. Κάνω μπάνιο αυτή τη στιγμή για να γεμίσει το στάμινα και να συνεχίσω τη γυμναστική μου. Δεν πρέπει να δουν ότι είμαι ξύπνιος. Αυτή έρχεται σε μένα. Πήγα και κρύφτηκα μέσα στην ντουλάπα. Πρέπει να είσαι σίγουρος. Αν σε δούνε θα θυμούνται ότι θα κάνεις κακό όνομα στη φυλακή. Ωραία. Ωραία, φεύγει. Κάθομαι εδώ για να βλέπω και αν έρχεται κάποιος από κάτω. Και μεγαλώνω το fitness μου. Όλο το βράδυ θα γίνεται αυτό. Όπου κουράστηκε ο παίκτης μου λέει. Ένας φρουρός είναι εδώ πέρα. Είναι εκεί μέσα. Και ένας είναι εδώ κάτω. Μπήκε μέσα στις ντουζιέρες. Κρύβομαι και περιμένω να φύγουνε. Οχ, είναι και εδώ μέσα ένας. Έχω παγιδευτεί. Πολύ ύπουλη η δουλειά μου. Δεν ξέρω αν μ' αρέσει αυτό που γίνεται. Θα έπρεπε να κοιμάμαι σαν καλό παιδί. Α, έρχεται κάποιος. Προσπαθήσω να πάω κάτω. Να κοιμηθώ. Ωραία.
κοιμήσου για την υπόλοιπη νύχτα, φίλε μου, ξημέρωσε και όλα πάνε καλά. Ωραία. Θα μπορούσα να βάλω αυτό εδώ και να το βάζω μόνο τη νύχτα. Δεύτερη μέρα, ώρα για roll call. Παρευρέθηκα. Ας μιλήσω εγώ σε όλους εδώ όσο κάθομαι. Deliver λέει στο Jordan. Εσύ τι έχεις να κάνουμε? Οκ, okay, ψάξε medic outfit λέει για τον Emerson. Εσύ βρες super whip για τον Τάδε. Και πήγαινε αυτό στον Ashley. Οκ, okay. Ήρθε η ώρα για φαγητό. Ο Ashley από ό,τι βλέπω είναι αυτός εδώ. Ωραία, το έκανα το quest. Πάμε για επόμενο quest. Ένα-ένα θα τα κάνουμε όλα. Αυτός εδώ, από ό,τι ξέρω, ήθελε άλλο ένα πράγμα να το μεταφέρουμε. Γενικά δεν είναι πολύ δύσκολο το quest. Ψάξε medical outfit λέει. Ω, αυτός έφαγε ξύλο. Πάμε να βρούμε medical outfit, το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο να έχεις στο Λίνο Σοκόμου. Για να δούμε. Ανοίγουμε το κουτάκι. Να το. Οπ. Συγγνώμη. Μπορούμε να βάλουμε τη στολή. Είμαι γυμνός. Και να το, έχω ντυθεί νοσοκόμος. Δεν ξέρω αν επιτρέπεται να πάω παντού τώρα. Ας πούμε, free time λέει. Θα μπορούσα να μπω εδώ μέσα. Αλλά έτσι κι αλλιώς θα μπορούσα να μπω ίσως. Δεν ξέρω αν έχουμε πουθενά αλλού μέρος. Εδώ μπορώ να μπω. Όχι. Δεν ξέρω αν μπορεί να χρησιμεύσει, ας πούμε. Ας τη δώσουμε τη στολή. Ξέρω εγώ, δεν την κρατήσω προς το παρόν. Έτσι κι αλλιώς όλα ύπουλα τα κάνω. Πάρε τη στολή σου. Cheers. Ωραία, και τώρα είμαι γυμνός. Καλό είναι να ντυθώ καλύτερα. Ωραία. Και πάμε για craft. Πάμε να βρούμε ένα super whip λέει για τον Skinner. Πόσα λεφτά έχω μαζέψει? 120. Μια χαρά είμαστε. Πρέπει να αγοράσουμε αυτά που ζητάει τώρα το παιχνίδι για να φτιάξουμε. Για να φτιάξουμε καλύτερο ψαλίδι. Μπας και δραπετεύσουμε κάποια νύχτα. Δεν ξέρω. Ωραία. Opening. Super whip. Τι οπλάρα είναι αυτή. Τέλειο. Πάμε να το δώσουμε σε αυτόν που το θέλει. Αν και θα μπορούσα να το κρατήσω για να σπάσω στο ξύλο κανέναν. Πού είναι ο Skinner? Νάτος. Το έδωσα. Ωραία, ήρθα εδώ μέσα. Μπορώ να διαβάσω κάτι? Είμαι 52 intellect. Θα στο πάω 60. Ευκαιρία είναι. Έχουμε free time. 65 και λογικά θα κουραστούμε. Ναι, κουραστήκαμε. Τέλεια. Έχουμε λεφτά όμως τώρα. Μπορούμε άνετα. Πρέπει να σπάσουμε και στο ξύλο, αν θυμάμαι καλά, τον Jordan. Για να μην πάει στη δουλειά του. Αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο, τελειώνει και ο χρόνος, θα πρέπει να έχω στάμινα. Ωραία. Για να σου δούμε εσένα. Ω, το πουλάς. Οκ. Okay. Το πουλάς. Πουλάς και εσύ, το κρατάμε. Μπορεί να είναι χρήσιμο. Και το duct tape χρειαζόμαστε, άρα τα κρατάω όλα. Πάω να κάνω μερικά καθαρίσματα, γιατί πριν κάνω να σπάσω κάποιον στο ξύλο, πρέπει να αφήσω τα πράγματα, τα παράνομα, μέσα στο γραφείο μου. Κρύψε αυτό, πάρε αυτό. Μπορώ να κραφτάρω τώρα? Ναι, ψαλιδάρα. Νούμερο ένα ψαλίδι, παιδιά. Τα καλύτερα. Όλα εδώ. Okay. Πάμε να σπάσουμε στο ξύλο. Είναι job time. Πρέπει να παρευρεθώ εδώ μεταξύ στο job. Σταμάτα να χαζεύεις λέει Clive. Ναι, αρχηγέ. Θέλω να δω τον άλλον, ο οποίος είναι ακόμα στον κάτω όροφο. Τον βλέπω, είναι εδώ λίγο πιο κάτω. Νάτος, είναι εδώ μέσα.
Φτιάχνει τα email. Μόλις βγει από εδώ πέρα θα τον σπάσουμε στο ξύλο. Θα τον σπάσουμε στο ξύλο τον τύπο γιατί έτσι πρέπει. Όχι, ένας φρουρός. Ούψ. Ωραία, είναι ο φρουρός εδώ. Exercise time. Ωραία, τον έδειρα. Δεν μπορώ να το πάρω κάτι. Και φεύγω. Δεν ξέρω αν θα χάσει τη δουλειά του. Εγώ πάντως τον έδειρα. Ό,τι μπορούσα έκανα. Δεν μας είδε και κανένας. Άντε, γεια. Πάμε να κάνουμε γυμναστικούλα. Με αξία δεν κάνουν γυμναστική, αυτοί πλακώνονται. Πρόβλημά τους. Εγώ ανεβάζω το fitness μου. Κάποια στιγμή θα τους κυριαρχήσω όλους. Ωραία, και ώρα για μπάνιο. Γι' αυτό δεν πήγα για μπάνιο, γιατί θα πήγαμε τώρα. Δεν θέλω να κάνω δύο φορές μπάνιο, είναι λίγο περίεργο. Θα με πούνε και ψωριάρι. Come on, Clive. Οκ, ήρθα. Πού πρέπει να τα παραδώσω. Σε αυτόν εδώ. Cheers. Οκ, λεφτά. 90. Καταρχήν, πώς θα μπορούσα να δραπετεύσω τώρα. Ας πούμε ότι έχω ψαλίδι εγώ. Μπορώ να κόψω τις αυλές. Μπορώ να βγω εδώ πέρα, ας πούμε. Μπορώ. Εδώ. Μπορώ να μπω εδώ. Εδώ το μεταξύ υπάρχουν σπιτάκια και. Ωραία. Εδώ υπάρχουν φώτα δηλαδή. Δεν ξέρω το βράδυ τι μπορεί να γίνεται. Από εδώ μπορώ να έρθω. Μπορώ. Ίσως το βράδυ να μην μπορεί να μας βλέπει κάποιος να κάνουμε πράγματα εδώ πέρα. Υπάρχει διπλό εδώ. Ξερευνώ τη φυλακή, δεν ξέρω. Μπορούσα να έρθω το vent. Οκ. Εδώ είναι ο έξω κόσμος. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Οκ. Λογικά όπου να είναι θα πάμε για ύπνο. Τι θα μπορούσα να προετοιμάσω το σχέδιό μου. Μισό λεπτό να πάω στο κελί μου, μιας και πλέον είμαστε κομπλέ. Hey! Officer Lockhart, θες να φύγεις από το κελί μου. Φύγε από εδώ. Ευχαριστώ. Φύγε. Αφήνω πράγματα εγώ, δεν ξέρω αν σε πειράζει τίποτα από αυτά. Τέλεια. Αφήνουμε και τα duct tapes. Τώρα με τα ψαλίδια εδώ πέρα δεν ξέρω αν... Λοιπόν, αυτό μπορώ να το πάρω. Το βάζεις εδώ πέρα. Αν βλέπετε υπάρχει ένα σηματάκι εδώ κάτω. Σημαίνει ότι από πάνω υπάρχει desk. Desk λέω. Πώς μπορώ να ανέβω πάνω. Ωραία, ανέβηκα πάνω. Και κόβω. Το vent. Χαλάω το ψαλίδι μου τώρα με αυτό που κάνω εντωμεταξύ. Δεν θέλω να χαλάσω το ψαλίδι μου άλλο. Θα μπορούσα να το κάνω πιο οργανωμένα, να μην φεϊλάρω τόσο. Θα ρίξω μια ματιά το βράδυ βασικά, ξέρω εγώ. Θα προσπαθήσω να βγω έξω να δω τι παίζει. Δεν βρήκα το ντόκρεμα. Κάποιος το έχει, δεν μπορεί. Όπου να θα γίνει roll call να πάμε για ύπνο, παιδιά. Πρέπει να είμαι έτοιμος. Κανονικά θέλω να σκάψω εκεί πάνω τον αεραγωγό. Όχι, πράγματα εδώ, δεν τα παίρνω όλα γιατί άμα μου ανοίξουν το κελί θα μου τα πάρουν από μένα. Λοιπόν, επειδή βραδιάζει, θέλω να δω αν υπάρχει κάποιο pattern εδώ πέρα. Μπορούμε να μπούμε. Από εδώ δεν ξέρω αν μπορούμε. Ίσως να πρέπει από κάτω. Τελειώνει ο χρόνος μου. Πρέπει να βρούμε κάπως ίσως μέσα από τα vents να μπορούμε να τα κινούμαστε στην φυλακή. Ίσως δηλαδή να βγαίνεις εδώ. Εδώ υπάρχει φως. Υπάρχει roll call εδώ. Από εδώ δεν μπορείς να βγεις γιατί υπάρχει φως. Δεν ξέρω, θα το δοκιμάσω τώρα που είναι βράδυ. Να κρυφτώ κάπου. Ωραία. Είμαι στο roll call. Είμαι στο roll call. Φεύγω. Να πάρω μαζί μου το ψαλίδι. Μήπως κάνουμε τη διαφυγή μας τώρα. Δεν ξέρω αν μας φτάνει κιόλας. Πριν κλείσουν τα φώτα, ίσως θα πρέπει να βγω εγώ έξω. Κάπου σκοτεινά, να μην φαίνεται. Π.χ. εδώ με πιάνουνε. Φαίνομαι. Λοιπόν, θα είμαι εδώ. Ελπίζω να μην φαίνομαι από τα φώτα. Δεν ξέρω. Μισό λεπτό να κλείσουν όλα τα φώτα. Εδώ έχουμε το ψαλίδι. Το κάνω equip. Α, βλέπω ένα φως. Εδώ κουνιέται. Δεν ξέρω αν πρέπει να κόψω. Δεν με βλέπει κάποιος προς το παρόν. Βλέπετε ένα φως που πηγαίνει προς τα πάνω. Ίσως να πρέπει να τα αποφεύγουμε.
Είναι αυτοί με τα φώτα που κοιτάνε στις... Ωραία, θα αρχίσω να κόβω εδώ πέρα. Α, δεν με βλέπουν. 8%. Α, χαλάω και στάμινα με αυτό. Ανοίγω τρύπα, παιδιά. Πείτε μου ότι είναι τόσο απλό. Και τρέχουμε να γλιτώσουμε. Και κάναμε tackling. Και action, τι κάνω τι. Έχει και story το παιχνίδι. Ώστε εδώ είσαι, λέει. Escaped. Από αυτόν τον τρόπο, ίσως να υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Θα ήθελα να κάνω και τούνελ και τέτοια. Θα δούμε. Πήραμε B βαθμολογία. Πολύ καλή, πιστεύω. Νομίζω ότι το Α πρέπει να είναι το νούμερο 1. Λοιπόν, αυτό ήταν το The Escapist 2. Πείτε μου στα σχόλια αν θέλετε να κάνουμε και τις υπόλοιπες φυλακές. Έχει και άλλες φυλακές στο παιχνίδι. Θέλετε να κάνουμε πάλι την ίδια φυλακή, αλλά να προσπαθήσω με άλλο τρόπο. Δεν ξέρω. Πείτε μου αν σας άρεσε. Αφήστε ένα like, δείξτε μου υποστήριξη και θα τα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε να είστε πάντα καλά.